Τρία παιδιά. Τρεις υπερήρωες της καθημερινότητας. Ο Μάνος, η Σίλια και η Νεφέλη. Οι κινηματογραφικοί ήρωες Νεφέλη, Μάνος και Σίλια συναντήθηκαν πέρυσι στο κινηματογραφόφιλο κοινό των Χανίων μέσα από τη μαθητική ταινία δράσης κωμωδίας «Ο γάμος του θείου μου». Η υποδοχή της ταινίας υπήρξε θερμή και κάπως έτσι οι συντελεστές αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στις περιπέτειες των τριών πρωταγωνιστών με μια νέα κωμωδία με τίτλο «Ο γάμος του θείου μου 2, η απαγωγή». Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το πραγματικό δαχτυλίδι. Παιδιά, το πραγματικό δαχτυλίδι! Και αν στην πρώτη ταινία η έβρεση ενός πολύτιμου δαχτυλιδιού ήταν εκείνη που έβαλε σε περιπέτειες τους τρεις ήρωες, καθώς μπήκαν στο στόχαστρο μιας πείρας κακοποιών αλλά και της αστυνομίας, στο sequel της η δράση πυροδοτείται μέσα από την απαγωγή τους. Ποιος άραγε τους απήγαγε, θα καταφέρουν να ξεφύγουν? Απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα θα δώσουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές στις προβολές της ταινίας που είναι στις 2 Σεπτεμβρίου στις 8 και 10 το βράδυ, καθώς και στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Το βρήκα! Θα πάω στα Χανιά! Φίλε, σώρμαμε! Είμαστε μια ομάδα μαθητών που κάνουμε και φέτος μια ερασιτεχνική ταινία μεγάλου μήκους, κωμωδία. Οι πρωταγωνιστές, οι βασικοί, είμαστε 5 άτομα, όμως συμμετέχουν ακόμα αρκετά άτομα, περίπου 30 στον αριθμό, που κάνουν μικρότερους ρόλους. Στην ερασιτεχνική μαθητική κωμωδία πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Γκογκολάκης, η Ελευθερία Κατσουλάκη και η Άννα Λεμπεντέκο, που ένωσαν τις δυνάμεις τους στο όνομα της 7ης τέχνης. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στις παλιές δικαστικές φυλακές και το νοσοκομείο Χανίων, ενώ τους πρωταγωνιστές πλαισίωσαν περισσότεροι από 30 κομπάρσι και βοηθοί στην παραγωγή. Καλώς. Είμαστε μερικά παιδιά από το σχολείο σαν ομάδα, από το 3ο Γενικό Λύκειο Χανίων, και συνεχίσαμε με την ιδέα από δύο παιδιά που έχουν γράψει το σενάριο. Μας άρεσε η ιδέα και ξεκινήσαμε και αφού είδαμε ότι όλα μας αρέσουν περισσότερο, συνεχίζουμε. Πέρυσι δεν ήμουνα σε αυτή την ταινία, μου το είπανε τα παιδιά φέτος να παίξω. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ με τα παιδιά, ήτανε... Για μένα μια καινούργια ευκαιρία, κάτι πολύ καλό. Δεν τα ήξερα τα παιδιά, ήξερα μόνο τον Γιώργο, τον πρωταγωνιστή. Και θα το ξανά έκανα, αλλά όχι με τους ίδιους. Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις προβολές της ταινίας θα διατεθούν για το χαμόγελο του παιδιού, ενώ τις προβολές συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.